είχατε στεναχωρηθεί που σας είχα παρομοιάσει με το random plan. Εν είδη χιούμορ συνέτουσα. Δεν έχετε ούτε τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση ενός κοινός. Έχετε κάποια δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να μην είναι όλοι οι δικαστές που τους έχουν κηρύξει αθώους πιασμένοι από όσους θέλετε να απολύσετε, αλλά είναι πραγματικοί έντιμοι δικαστές και να είναι πράγματι αθώοι. Εγώ σας θεωρώ τον πιο κακό άνθρωπο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Πρωτόγονη κακία μέσα, μίσος, πρωτόγονο. Ποτέ του χείρου το μαλλί δεν γίνεται με τάξη και ο μουζωμένος δεν μπορεί τη μούρη του να αλλάξει. Να αθωλώστε αυτό εδώ, λέτε ότι εγώ τα έχω πιάσει από το security του κελπνό. Να πάμε μαζί σε ένα συμβολιογράφο και να υπογράψουμε ότι εγώ παρετούμε τις παραγραφείς, παρετήστε και εσείς τις παραγραφείς και πάμε στο δικαστήριο εγώ κατηγορώντας σας για αυτή την ιστορία και εσείς κατηγορώντας εμένα για την άλλη ιστορία με το security. Να δούμε ποιος έχει τα κότσια να κοιτάξει τους πάντες στα μάτια. Εσείς κύριο Γεωργιάδη δεν είστε κακός, είστε διεφθαρμένος και δεν είσαστε αθώος, είσαστε αρχιοθετημένος. Λοιπόν, δεν έχετε καμία παραγραφή κύριε Πολάκη. Εγώ δεν σας κατηγορώ για απιστία για να έχετε παραγραφή. Σας κατηγορώ ότι πήρατε λεφτά. Αυτό είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν έχετε καμία παραγραφή για να παραιτηθείτε. Αν κύριε Πολάκη σε μένα με του Λουπάκη 4 χρόνια με ψάχνει. Με εξεταστική που μας έδωσε στη Βουλή επί 1 χρόνο. Είχατε βρει ένα τιμολόγιο που να έλεγε ότι πληρώθηκε ο Βάρτης 1 ευρώ με εντολή του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, θα με είχατε προφυλακίσει. Και εγώ έχω βρει 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, να κλείσει εδώ η συζήτηση, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, είναι πλαστά και οικονομικά τιμολόγια. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Τώρα δεν θα το κάνω. Το έχετε μετατρέψει σε διαπροσωπικό σοου. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, του αδιάφθορου Παύλου Πολάκη. Άκουσε. Όχι, δεν καταγράφεται τίποτα. Έκλεισε εδώ η συζήτηση. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, σταματήστε. Κύριε Πολάκη, κύριε Υπουργέ.